Μένουμε στο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Ξενιτίδου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και σε όλη την περιφέρεια. Παρακολουθώντας και εγώ την εκπομπή σας από τα πρώτα λεπτά, να συνεπικουρήσω και να πω για ακόμη μια φορά αυτό που είπαν όλοι, μελαγχολικό το γεγονός και πραγματικά τραγικό εντός εισαγωγικών αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού στους αγρότες μας, στους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι παρόλες τις δυσκολίες έχουν να αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες που δεν υπολογίζουν κανένα. Ωστόσο, από χθες κιόλας, κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και σήμερα φυσικά, έχουν επισκεφθεί όλη την περιοχή του τόπου μας ακριβώς για να ελέγξουν και να εκτιμήσουν τις καταστροφές αυτές που έχουν συμβεί μετά από την τελευταία χαλαζόπτωση. Τι ενημέρωση έχετε? Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να μου επιτρέψετε να πω είναι ότι και χθες ακόμη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε αυτό το θέμα στην ομάδα μας σχετικά με τα γεγονότα που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες και ο Περιφερειάρχης μας, ο Απόστολος Ευδυτικώστας, όπως και όλοι οι συνάδελφοι στους οποίους συνέβησαν στους νομούς παρόμοια γεγονότα, έχουμε ήδη αποφασίσει να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε και μέσα από τις υπηρεσίες μας μαζί με την υποστήριξη των ανθρώπων του ΕΛΓΑ. Σήμερα είχαμε την επίσκεψη της εκτιμήτριας της κυρίας Σαλατζή που μαζί με την διευθύντρια της Περιφερειακής Ενότητας την κυρία Κίτσου, τον συνεργάτη μας σε θέματα αγροτικής τον κύριο Ρουκά, καθώς επίσης και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Τσιμίτρη, με γεωπόνους επισκέφθηκαν όλες τις περιοχές. Χθες το παλαιό Λευτεροχώρι, όπου και την Παλιόσφαινη, τον Κάτω Αγιάννη, σήμερα στη Βροντού, στην Καρίτσα, που εκτός από την καπνοκαλλιέργεια του καπνού, εκτός από τα καπνά, είχαμε πραγματικά μεγάλες καταστροφές και ζημιές και σε άλλες καλλιέργειες. Να σημειώσουμε τα Βερίκοκα, τα Ακτινίδια, την Ελιά. Φυσικά όλα αυτά συγκεντρώνοντας μαζί με τις εκτιμήσεις των γεωπόνων, και όπου επικουρικά θα βοηθήσουμε και τους ανθρώπους από τον ΕΛΓΑ και τους εκτιμητάς από τον ΕΛΓΑ για να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι δικοί μας άνθρωποι, το σημειώνω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας προσδίδει πάρα πολύ και θεματικός βασικός οικονομικής πυλώνας είναι το αγροτικό εισόδημα. Οι αγρότες πλήττονται. Δεν θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Επομένως θα είστε δίπλα, θα βοηθήσετε, θα συμβάλλετε και στην άμεση ανάδειξη των ζημιών. Τη Δευτέρα υπάρχει επίσκεψη του κλιμακίου. Αυτό που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο είναι ότι έχουμε μέσα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άνθρωπο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος εκλέγεται μέσα σε κάθε εξοχήν αγροτική περιοχή, και εννοώ τον Υπουργό, τον κύριο Καρασπάνη, ο οποίος επιδεικνύει την ευαισθησία του και επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή ευρύτερα της περιφέρειας. Έτσι, τον ακούσαμε και προηγουμένως που τοποθετήθηκε και είπε ότι όσο μπορεί θα βοηθήσει έτσι ώστε να αποζημιωθούν, να εξασφαλιστεί το απολεσθέν εισόδημα των παραγωγών. Αυτό που θέλουμε, για να κλείσω, αυτό που θέλουμε είναι τη συμπαράσταση των αγροτών. Εμείς είμαστε κοντά τους, θα τους βοηθήσουμε, εξάλλου το αποδεικνύουμε. Οι υπηρεσίες κάνουν φιλότιμες προσπάθειες μέσα από την επίσκεψή τους, πραγματικά από την επόμενη στιγμή που συνέβησαν τα γεγονότα και φυσικά μέσα από αγαστή συνεργασία και με τους παραγωγούς, οι οποίοι και αυτοί ακριβώς βιώνουν και ζουν το έντονο πρόβλημα και το είδαμε μέσα στα στιγμιότυπα αλλά και μέσα στην καθημερινότητά τους, θα βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε για ακόμη μια φορά αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες με τα αποτελέσματά τους. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυρίδου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.